Πάμε στη Βιάνο να αναφερθούμε σε μια αξιέπαινη εθελοντική προσπάθεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών του γυμνασίου της περιοχής. Και αναφέρομαι σε μια δράση που έχει να κάνει με την επικόλυση περίπου, προσέξτε, περίπου 2.000 ετικετών στα εξώφυλλα των βιβλίων της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε πέρυσι. Μέχρι στιγμής μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετήσει 4.000 ετικέτες σε βιβλία και έχουν ταξινομήσει, προσέξτε, 6.873 σεράφια. Αξιέπαινη και συνάμα ταυτόχρονα, για να είμαι ακριβής, εντυπωσιακή προσπάθεια. Πάμε στην κυρία Γεωργία Σφακιανάκη, την εκπαιδευτικό γυμνασίου, εκεί στο γυμνασίου στην Βιάνο και φυσικό βέβαια. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα μου, ευχαριστούμε που προβάλλετε την ερωτική εργασία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ να πω βέβαια ότι όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ εκεί από τους συναδέλφους στα Βιαννίτικα αντλήσαμε αυτές τις πληροφορίες. Ο λόγος εσάς να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, περισσότερο να εστιάσουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα. Δείτε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ήταν ένας τεράστιος όγκος βιβλίων. Δεν είναι μόνο τα 6.873 βιβλία. Μιλάμε για πάνω από 400 και συγχρόνως. Έχουμε πάνω από 400 τόμους εγκυκλοπαίδειες και περίπου 1.095 βιβλία παλιά που δεν δανείζονται. Αυτά είναι εκτός. Ήτανε όλα ανακατεμένα. Όλη η εργασία ξεκίνησε πέρυσι. Συντόνιζα εγώ ή ομιλούσα στη μνήμη του πατέρα μου. Όμως αυτό έγινε χωρίς να χαθεί ούτε μία εκπαιδευτική ώρα. Σήμερα έχουν ταξινομηθεί σε ενότητες κεράφια τα 6.873 βιβλία και προσέξτε είναι παραπάνω, ναι, της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Θέλετε να σας εξηγήσω πώς έγινε αυτό? Να μας εξηγήσετε βέβαια, γι' αυτό συνδεθήκαμε. Ωραία. Δείτε, την 5η, 8 του Δεκέμβρη, τα περισσότερα παιδιά της Β και Γ τάξης του σχολείου Γυμνασίου Βιάνου συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή με θέμα την ανακύκλωση. Τα λιγοστά παιδιά της Β και Γ τάξης που έμειναν στο σχολείο, καθώς και οι μαθητές μας της πρώτης τάξης και οι μαθήτριες, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία εθελοντική ομάδα, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών Α, της Κατερίνας Μπρέτζου, φιλολόγου, και Β, του παπά Μανώλη Πνευματικάκη, μαθηματικού και ιδρυτή της ιστοσελίδας του σχολείου μας, πραγματοποίησαν καθαρισμό στο δρόμο που οδηγεί στο σχολείο, συλλέγοντας ένα τεράστιο όγκο σκουπιδιών. Η δεύτερη εθελοντική ομάδα, υπό την επίβλεψη της ομιλούσας, δούλεψε στη βιβλιοθήκη, ναι, και πραγματοποίησε άλλο ένα άθλο. 2.000 αυτοκόλλητα τοποθετήθηκαν σε εισάριθμα βιβλία της δανειστικής μας βιβλιοθήκης. Κάθε ειδικέτα περιλαμβάνει τον αύξον αριθμό του βιβλίου, την ενότητα που ανήκει, παραδείγματος χάρη, ενότητα Β2 ταξιδεύοντας, τη χρωματική ένδειξη της ενότητας, παραδείγματος χάρη σκούρο μπλε, και το ράφι στο οποίο τοποθετήθηκε. Αυτό έγινε με φοβερό σεβασμό και αγάπη. Γιατί για να φτάσουν αυτά τα βιβλία σε εμάς, το παλαιότερό μας είναι το 1881, πάει να πει ότι κάποιοι φέρθηκαν με σεβασμό. Ακριβώς, και δίνεται και το σωστό μήνυμα και διαμορφώνεται μία σωστή νοοτροπία στις τάξεις των μαθητών. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στο πώς αντιλαμβάνεται ένας μαθητής τη σχέση του με το βιβλίο. Ωραία, και είχαμε και φοβερούς συμμάχους. Την κυρία Καλογιαννάκη Πόπη, θεολόγο, συνυπεύθυνη στη βιβλιοθήκη. Την κυρία Κυριάκου, τη δυναμική διευθυντριά μας, που φρόντισαν ό,τι θέλουμε μας το προσφέρει, φρόντισαν να έρθουν και δύο τεράστιες προθήκες. Μάλιστα. Για να τοποθετούν τα πολύ, πολύ παλιότερα βιβλία που είναι πριν. Εξαιρετική η προσπάθειά σας, κυρία Σφακιανάκη. Τι να πούμε, εγώ θα χαρώ πολύ να βρεθούμε εκεί και μέσα από ρεπορτάζ να καλύψουμε και να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στη Δανειστική Βιβλιοθήκη σας, που με τόσο κόπο διατηρείται μέχρι και σήμερα. Και επίσης όλοι οι συνάδελφοι να συμπληρώσω. Τα παιδιά μας και τα παιδιά πέρυσι, αυτά που είναι τώρα πρώτη ηλικίου. Ακριβώς. Και η συνάδελφος, βοήθησαν. Η κυρία Κόρμα Λικαλιρόη, τακτοποίησε τα ξενόγλωσσα. Φανταστείτε ότι στην αρχή τα παιδιά μας κάναν τους ανιχνευτές.
Ποιος θα αναλάβει την ιστορία σε ώρα καινού, ξέρω εγώ, εκδρομής. Μπράβο σας. Και μόνο τα λεξικά μας αυτή τη στιγμή είναι 130. Θα βρεθούμε από κοντά. Έχουμε λεξικά της μουσικής, να καλύψουμε... βιολογίας, ό,τι ναι, να καλύψουμε το ρεπορτάζ. Εγώ δεσμεύομαι, έχει ιδιαίτερη αξία να δώσουμε συνέχεια και να μιλήσουμε και με τους πρωταγωνιστές πέρα από εσάς και να φέρουμε στους μαθητές. Τα παιδιά. Ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Σφακιανάκη, τους χαιρετισμούς μας.